very unconductive schedule. Για να έχουμε κάποιο σχέδιο, συγγνώμη, το σχέδιο μας τούτο ονομάζεται σχέδιο περιοχής του κέντρου της Λευκοσίας. Αφορά την ακροσκοπική πόλη και το αστικό κέντρο της πόλης μας. Στόχο έχει να δημιουργήσει κλίνικα για άτομα που έχουν ήδη περιουσίες, αναξιοποιητά οικόπεδα ή υποστατικά, να επενδύσουν σε αυτά δίνοντας επιπλέον συντελεστή δόμησης και κάλυψης. Τώρα μιλώ για το αστικό κέντρο. Για την εντός των τυχών πόλη, για πρώτη φορά, προχωρήσαμε να, και η πρότασή μας προνοεί να ξεκαθαρίσει τούτη η νυχτή ζώνη. Η εντός των τυχών πόλη είναι γεμάτη νυχτές ζώνες. Και η πρότασή μας θα συμπεριλαμβάνει τόσο στην περιοχή της Αμοχώς, όσο της πύλης Αμοχώς, τόσο την περιοχή της πύλης Πάφου, αμοιγώς οικιστικές περιοχές. Παραμένουν περισσότερο όπως σήμερα αστικών κέντρων, αλλά επίσης προσθέτουμε μεταξύ των οικιστικών ζώνων και του αστικού κέντρου μια ζώνη ήπιας ανάπτυξης. Και τούτο νομίζω ήταν κάτι που πρέπει να γίνει πριν πάρα πολύ καιρό στην εντός των τυχών πόλων. Τούτο το σχέδιο περιοχής, δηλαδή ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης, έγινε από ξένους εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς πώς να σχεδιάσουν πόλεις και έχει συνδεθεί με το ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητας. Δηλαδή για πρώτη φορά η Λευκοσία έχει σχέδιο το οποίο συνδέει πολεοδομικά έργα, τα κυκλοφοριακά της έργα, τα συγκοινωνιακά, και επίσης τα αναπτυξιακά της έργα. Δηλαδή, αν όλα αυτά έρχονται μαζί και υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος θα ευχηθούμε σε μια μακροπρόθεσμα και σιγά σιγά να υλοποιηθεί. Ανάπτυξη της πλατείας Ελευθερίας. Τούτο είναι το πιο μεγάλο έργο και αφορά και την εντός των τυχών πόλων. Δυστυχώς το έργο τούτο έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει διότι έχουν αποφασίσει να πάρουμε διαζύγιο από τον συγκεκριμένο εργολάβο μέσω ενός φιλικού διακανονισμού και ο λόγος που αποφασίσαμε σε φιλικό διακανονισμό είναι ο χρονικός ορίζοντας. Αναζωοπόρηση για μένα τουλάχιστον δεν είναι να γίνει η Λευκοσία ένα τεράστιο καφέ που θα έρχονται όλοι οι Λευκοσιάτες να μας βλέπουν σαν τους Ιθαγενείς οι οποίοι κατοικούν μέσα στην παλιά πόλη, να τριφοκοιτάζουν στα σπίτια μας και να διαδικούν να ζούμε. Εμείς έχουμε την απέτηση από το Δήμο να κάνουν έργα υποδομής ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να κατοικήσουν οι πόλη, όχι να έρθουν να ανοίξουν καφέ, αλλά να θέλουν να κατοικήσουν. Αν σκεφτείτε ότι κανένας μας δεν έχει αυλή και δεν έχουμε που να βάλουμε τα σκουπίδια μας και πρέπει να τα βγάζουμε δύο φορές την εβδομάδα γιατί τότε περνά το σκουπιδιάριο, τα παιδιά μας δεν έχουν τόπο να παίξουν γιατί τα σχολεία είναι κατάκλειστα. Δύο πλατείες είχαμε. Την μια κάναμε και μια τρύπα μέσα στο κέντρο της Λευκοσίας και την άλλη στην πλατεία της Φανερωμένης. Για μας έδωσε είμαστε τραπεζάκια και καφέ. Αν αυτό είναι το όραμα για την παλιά την πόλη, να γίνει ένα τεράστιο καφέ όπου θα έρχονται όλοι οι Λευκοσιάτες να διασκεδάζουν χωρίς εμάς, τότε λυπούμε πάρα πολύ που είμαι δημότης της Λευκοσίας. Πραγματικά, θα ήθελα μια ημέρα, κύριε Δήμαρχε, να έρθετε στην παλιά την πόλη μόνοι σας, χωρίς τους υπόλοιπους να σας πάρουν εκεί που θέλουν να σας πάρουν, να δείτε τα σπίτια μας πως έχουν καταστραφεί από τα αυτοκίνητα, που φακούμε στους τοίχους μας, γιατί στενή και τους χωρεί και δεν έχετε καμία σήμανση ότι δεν τους χωρεί. Μας έχουν καταστρέψει τα πεζοδρόμια, τις υγροροές μας, τις πόρτες μας, τους τοίχους μας. Δεν ξέρω αν το να ζω σε μια πόλη η οποία ψυχοραγεί, αλλά είναι γεμάτη καφέ και έρχονται οι στροβολιώτες και που τον Άγιον Ανδρέα και λοιπά να κατοικεί να πίνουν τον καφέ τους, αν αυτόν με τιμά εμένα σαν πολίτη. Δεν έχουμε τόπο να παρκάρω. Όταν μου έδωσετε εμένα την άδεια και επένδυσα τη ζωή μου και τα λεφτά μου εκεί, δεν μου ζήτησετε πάρτι. Και όταν από τον προκάτοχο σας, τον κύριο Ζαμπέλα, ζήτησα να παρκάρω πίσω στο ΕΤΕΡ, είπε μου ναι, 18 λίρες από κάθε αυτοκίνητο. Πού ακούστηκε να θέλω 18 λίρες να παρκάρω στο σπίτι μου. Εκτός αν θεωρείτε ότι οι κάτοικοι της παλιάς πόλης δεν κάνουμε να έχουμε ένα αυτοκίνητο.
χώρους πρασίνου δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το πάρκο, αλλά ο Δήμος δεν έχει επενδύσει να μας κάνει χώρους, αφού δεν έχουμε στα σπίτια μας αυλή, να μας κάνει χώρους ώστε και εμείς και τα παιδιά μας να μπορούμε να δούμε. Λυπούμε που είμαι πολύ έτσι απότομη, αλλά να σκεφτείτε ότι εμείς στην πόλη μας δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Νιώθουμε εμείς ξένοι. Σαν πήγα γέννηση στην Λευκοσία με τον κάθε Λευκοσιάτη που έκλεισε το καφέ του στη Μακαρίου και ήρθε και πέρνησε στην παλιά την πόλη για να την κάνει έναν τεράστιο χώρο που δεν ξέρω αν είναι αυτό το πράγμα που λέγανε στη Σελίδα την Λευκοσία. Εγώ πάντω όχι. Αν θυμάστε, είπα κάτι ότι το σχέδιο περιοχής της Λευκοσίας αφορά και την παλιά πόλη, κάτι που και είπα, αν θυμάστε, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πριν καιρό και αφορά να χωρίσουν οι νυχτές κρίσεις που είναι γεμάτες στη Λευκοσία και να αρχίσουμε να προστατεύουμε τις οικιστικές περιοχές. Για τους χώρους πρασίνου υπάρχουν, δεν υπάρχουν μέσα στις οικιστικές περιοχές επαρκείς χώροι πρασίνου, αλλά υπάρχουν πάνω στην περιοχή της, των Τυχών και της Τάφου. Γεια σας, Στεφάνη Πολυκάρπου. Γνωριζόμαστε από το Λαχανόκηπο για τις πρωτοβουλίες που κάνουμε στην πόλη. Ίσως εν συνέχεια της προηγούμενης τοποθέτησης. Ναι, σε σχέση με την προηγούμενη τοποθέτηση, εκτός του ότι υπάρχουν και υφίστονται και αυξάνονται τα προβλήματα στο κέντρο και κυρίως σε θέματα δημόσιου χώρου, βλέποντας την παρουσίαση σήμερα, παρόλο που έχει μια δομή για οικονομική ανάπτυξη, εμπορική ανάπτυξη, διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εμπορική ανάπτυξη, δεν υπάρχει καθόλου αναφορά ή μίνιμουμ αναφορά για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών και όσων ανθρώπων, ομάδων και φορέων δρού στην παλιά την πόλη. Δηλαδή, ίσως ένα πράγμα που ζητούμε και ζητάω σε όλον και παραπάνω κόσμος που υπάρχει και ζει και αγαπά την παλιά πόλη είναι πού είναι το δικό σας πλαίσιο, σχεδιασμός και όραμα όσον αφορά την ποιότητα ζωής που έχει σχέση να κάνει με χώρους πρασίνου, δημόσιους χώρους χωρίς φασαρία, χωρίς προβλήματα, με παγκάκια, ας πούμε στο ότι, το ότι σε μια πλατεία γεμώνει ο τόπος τραπέζια, είναι επακόλουθον και μια τακτική να αφαιρούνται παγκάκια, που τα παγκάκια είναι το πρώτιστο και σημαντικότερο στοιχείο μια πόλη που σέβεται του πολίτε τη και διά του την ευκαιρία να ξεκουραστούν χωρί να πρέπει να πληρώσουν έναν καφέ σε μια καφετέρια ή οτιδήποτε άλλο. Και άλλα διάφορα που παρουσιάσατε σήμερα, υπάρχει έτσι μια. Δηλαδή, χρειάζεται να ζητούμε μια τοποθέτηση από τον Δήμο καθαρά για τον στο θέμα δημόσιου χώρου. Και πώς ο δημόσιος χώρος είναι αντιληπτός σε όλες τις περιοχές, ολόκληρη την παγιά πόλη, όχι μόνο στο αστικό κέντρο. Και συνεπάγεται με τούτα που είπε η κυρία σαν κάτοικος της παγιάς πόλης, δηλαδή τα παιδιά από τις λέσχες, τα σχολεία, φοιτητές, πού μπορούν να βγουν έξω, να κυκλοφορήσουν στην παγιά την πόλη και να νιώσουν καλά, και ότι η πόλη τους εκτισμένη γιατί σέβεται τους και αγαπά τους και τις ανάγκες τους.
και ότι είναι απλά φτιαγμένη για να εξυπηρετήσει ίσως και βραχυπρόθεσμα κάποια συμφέροντα και μετά να εγκαταληφθεί και να μην υπάρχει καν η ελάχιστη υποδομή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Νομίζω ότι η απάντηση μου είναι παρόμοια. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να προσκληθείτε, δηλαδή σίγουρα έχετε προσκληθεί ή σίγουρα όπως ήρθατε σήμερα, προχωρήσαμε σε περίπου 8 παρουσιάσεις του σχεδίου περιοχής για την πόλη. Νομίζω τούτο που ψάχνεις είναι μέσα στο σχέδιο περιοχής της πόλης, δηλαδή το γεγονός ότι πλέον η πόλη χωρίζεται σε τρεις βασικές ζώνες. Συμφωνώ με τη φίλη μου την Αρνή, αλλά... Να δώσουμε και τον λόγο της Άννης, γιατί πήρα το μικρόφωνο. Η πόλη όμως, η πόλη είμαστε εμείς, η οποία την κρατήσαμε ζωντανή όταν η πόλη ψυχοραγούσε. Άρα, εμείς είμαστε η πόλη, εμείς που την κρατήσαμε και χτίσαμε τα σπίτια μας και κρατήσαμε την ενίχεια και με δόντια. Άρα, οτιδήποτε να γίνει, θα πρέπει να γίνει όχι ερήμη μας, αλλά μαζί με μας, γιατί δεν είμαστε πάμε κόντρα μαζί σας. Απλώς θέλουμε να μας έχετε συνοδοιπόρους, να μην οργανώνετε τη ζωή που ασχολεί σε εμάς. Ποτέ, ποτέ, σε τούτο λέμε. Σε τούτο είναι το μόνο που απολογούμε να είναι Παρακαλώ, απλώς ήθελα να απαντήσω ότι το μόνο που διαφωνώ μαζί σας είναι το για την διαβούλευση με τους πολίτες. Μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές προσκαλούμε κόσμο για διαβούλευση, για συζήτηση και για παρουσίαση. Το σχέδιο περιοχής της Λευκωσίας μπορεί να το παρουσίασα περίπου 20 φορές. Σε 20 διαφορετικές παρουσιάσεις. Υπήρχαν επίσης 16 παρουσιάσεις, 16 προκαταρκτικές. Οτιδήποτε έργο για τη Λευκωσία παρουσιάστηκε... Φωνάζω μαζί με τους φίλους μου στην πλατεία Φανερωμένης, αν μπορεί ακόμα να λέει πλατεία. Έγινε δύο φορές συνήξη, κύριε Γιονκαζού, για τα μπαγκάκια για τα οποία δεν απαντήσατε και θα θέλαμε να πάρουμε μια απάντηση. Είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που ήρθαμε και εμείς σήμερα τα με. Συμφωνείτε. Ναι, αφήστε να πληρώσω αυτό το χρονικό για να απαντήσετε. Αυτό που προσέξαμε γενικότερα, εντάξει, να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου, αυτό που προσέξα εγώ να γίνεται στην παλιά Λευκωσία, είναι το να δίνετε προτεραιότητα σε αυτούς που μιλήσατε πριν, στους ιδιοκτήτες υποστατικών εντός των εμπορικών ζωνών, τέλος πάντων, μιλήσατε για ζώνες, αντί να δίνετε προτεραιότητα στον επισκέπτη της παλιάς πόλης ή στον κάτοικο, ο οποίος θέλει να κυκλοφορήσει μέσα στην παλιά πόλη. Καταλαβαίνω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την επιχείρησή του και θέλει να δουλέψει. Καταλαβαίνω ότι εσείς προσπαθείτε να βρείτε κάποια λύση ούτως ώστε να ισορροπήσουν αυτά τα πράγματα, αλλά θεωρώ, κύριε Γιορκάζη, ότι έχω ξεπεραστεί τα όρια, ότι οι καρέκλες έχουν κάνει κατάληψη και στους πεζοδρόμους και στην μόνη πλατεία που υπάρχει στην παλιά πόλη, που είναι η πλατεία της Φανερωμένης. Έχουν εξαφανιστεί όλα τα παγκάκια πρώτα από τους πεζοδρόμους και πρόσφατα ευκήκε το τελευταίο παγκάκι με την πλατεία της Φανερωμένης. Τούτο το πράγμα εγώ προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο, να μην υπάρχει ένας χώρος να κάτσει δωρεάν ο πολίτης, όπως είπε και η Στέφανη Πρίλιο, να μπορεί να κάτσει δωρεάν ο πολίτης να ξεκουραστεί. Υπάρχουν μόνο οι καρέκλες των καφετεριών, όπου μπορεί να πρέπει να πληρώσω 3 με 5 ευρώ για να πιω κάτι, για να μπορώ να ξεκουραστώ. Και επίσης δεν έχει μείνει καθόλου χώρος μέσα στην πλατεία ή στους πεζοδρόμους για τους πεζούς.
Δεν ξέρω αν το προσέξαν το πράγμα, αλλά δεν είναι πεζόδρομοι, είναι δρόμοι για καθιστούς ανθρώπους πλέον. Πριν κάποιες μέρες είχα την ατυχία να μείνω πεζή πίσω από το τρενάκι της παλιάς Λευκοσίας. Έκανα, δεν ξέρω, σχεδόν ένα δεκάλεπτο να διασχίσω την Όνα Σαγόρου, γιατί μόλις προχωρούσε το τρενάκι ανάμεσα στις καρέκλες των καφετεριών, δεν είχε χώρο για να περάσω εγώ, ένας άνθρωπος μόνη μου, δίπλα από το τρενάκι, να το προσπεράσω για να προχωρήσω το δρόμο μου. Και επίσης, έναν άλλον πολλά βασικό που είναι αναφέρθηκε ενός τώρα, νομίζω, είπε την κυρία πριν, τα παιδιά της περιοχής, τα οποία θέλουν και έχουν την ενέργεια να τρέξουν, να παίξουν και χρειάζονται χώρους για να κάνουν το πράγμα και δυστυχώς εξαλειφθήκαν το χώρο. Μιλήσατε για ζώνες, εγώ δεν μιλώ για το ότι πρέπει τα παιδιά να παίζουν στις οικιστικές ζώνες, θα πρέπει στον χώρο διασκέδαση, δηλαδή να προσπαθήσετε να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ των πραγμάτων, ούτως ώστε και ο επιχειρηματίας να μπορεί να βάλει αντί για 20-10 τραπεζάκια και να μην είναι χώρος και για μένα να περπατήσω και για το κάθε ποδηλάτη να περάσει και για το κάθε μωρό να παίξει βασιλέα. Αυτό είναι αυτό. Ευχαριστώ. Για τα μπανκάκια, ναι, δεν έχω κάποιο θέμα εναντίον τους και θα το διαγνήσω και θα έρθω να σας απαντήσω. Απλώς κάνουμε μία χάρη μαζί με τη Στέφανη, πάρτε το τηλέφωνο σας για να σας ενημερώσω προσωπικά τι είναι η στρατηγική μας με τα μπανκάκια, δηλαδή το θεωρείτε μεγάλο θέμα και θα το διερευνήσω και σας απαντήσω. Όσον αφορά τα όρια, τούτον προσπάθησα να σας εξηγήσω, ναι στην εξωτερική εστίαση, αλλά με όρια. Ξεκίνησε με προβλήματα η εξωτερική εστίαση, έχει γίνει καλύτερη κατάσταση, διεκδικούμε αλλαγή της νομοθεσίας για να έχουμε περισσότερα εφόδια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το διάδρομο ανοιχτό και τούτο θα προσπαθούμε να κάνουμε. Τούτον είναι υπόσχεση του Δήμου. Αυτή τη στιγμή, με τα μέσα που διαθέτουμε, έχουμε αυξήσει τις περιπολίες των τροχονόμων μας, που είναι αυτοί που εκδίδουν τα εξώδικα καθημερινά και η κατάσταση καλυτερεύει. Μιλήσουμε συγκεκριμένα για την πλατεία Φανερωμένης, όπου ήταν ένας χώρος που επέζησαν τα παιδιά, που εκάθονταν οι άνθρωποι στα παγκάκια και που υπερπατούσαν και ο κόσμος, κύριε Ιωκάτσι, που πλέον δεν υπάρχει γιατί γέμισε καρέκλες. Όλοι επειδή ήρθαν οι καφετέριες να βάλουν τις καρέκλες τους, αλλά επειδή εσείς τους σηματοδοτήσατε το χώρο που δικαιούνται να βάλουν τις καρέκλες τους. Ναι, νομίζω... Εσείς δεν βάλετε τα παγκάκια και βάλετε τις καρέκλες. Όχι, νομίζω το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο και σου υπόσχομαι να σου απαντήσω για τα παγκάκια και να ενημερώσεις και τους υπόλοιπους. Αλλά το κομμάτι με τις καρέκλες, ανέφερες κάτι πολύ σημαντικό, δικαιούνται. Όλος ο κόσμος μέσα στο αστικό κέντρο που δικαιούται να αναπτύξει το κατάστημα του, δικαιούται και εξωτερική εστίαση όπως δικαιούται οπουδήποτε άλλο στην Λευκοσία. Και αυτοί δικαιούνται και αποφάσισαν να τα αναπτύξουν. Δεν έκαναμε κάτι διαφορετικό. Για τα όρια όμως που μιλούμε, ναι. Πόσο δικαιούνται να επεκταθούν το. Τα όρια συνήθως βασίζονται στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος. Ναι, τα όρια βάλετε τα εγώ. Τα όρια απλά είναι τυχαία να βάλετε. Θα κλείσω μια κόκκινη γραμμή. Παρακαλώ, απολογούμε ένα σε μία ή ένα σε. Εγώ λέω γενικά τι ενοχλήθηκα με την φάση. Είναι και στο τηλέφωνο και στους τροχονόμους και λέω παιδιά ενοχλεί ότι ταράξε το παγκάκι παλίσα. Ξέρετε ότι ταράξε το παγκάκι, αλλά έχουν ένα τους παραδείξει και το βάλουν πίσω. Δηλαδή να τους έβαλε φυκά το παγκάκι που έξω κατάστηκαν μες στη Μαγιά Λευκοσία, ας πούμε, δικαιούμε να πάρει μια παρατήρηση και όντως το γεγονός ότι περνούν τα όρια κάθε μέρα με ξέρετε ήδη, είναι πάντα έξω από τις κόκκινες γραμμές. Τώρα το πρόστιμο μπορεί να πει, είναι 85 ευρώ. Άρα συμφέρει τι να πληρώνω 85 ευρώ κάθε μέρα μόνο στις καρέκλες που έχω. Άρα τα μέτρα λογικά είναι αρκετά για να κράσουν τις καρέκλες τους μέσα από τις κόκκινες γραμμές. Νομίζω εκεί το απάντησε. Μα ακόμα και οι κόκκινες γραμμές δεν νομίζω να βάσει νομοθεσίας. Όσον αφορά τους χώρους πρασίνου. Εδώ υπάρχει θέμα στην εντός των τυχών πόλη. Και τούτο που ανέφερε και πριν η Αγνή, θεωρούμε τους χώρους ότι η εντός των τυχών πόλη έχει πλησίον της πολλούς χώρους πρασίνου για να παίξουν και να τρέξουν τα παιδιά.
είναι οι συγκεκριμένοι χώροι της τάφου και ένα-δύο παιδότοπους που υπάρχουν κοντά στην τάφου. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι μεγάλους χώρους εντός των οικιστικών περιοχών. Παράδειγμα για το πώς βλέπει την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος η Δήμη και ο Δήμος. Η ερώτηση μας αφορά τούτο είναι ότι αν μπορούμε εκτός που να περπατούμε και να αγοράζουμε και να καταναλώνουμε στους δρόμους που φροντίζεται για την εξωτική εστίαση, αν μπορούμε να καθόμαστε κιόλας. Αναφερόμενος προφανώς και εγώ στο θέμα των μπαγκαλιών που φαίνεται ότι φτιανούμε σχετική ευκολία για να παραχωρείται ο δημόσιος χώρος στα ιδιωτικά συμφέροντα. Επίσης ήταν να μπορούσα να ρωτήσω αν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τον αριθμό που αναφέρεται των 35 εκατομμυρίων που να δαπανωθούν για το ΓΑΣΥΠΗ αντί στα 68. Ναι, πράγματι, είναι πολλά λεφτά για εκατομμύρια, αν μιλούμε για εκατομμύρια, ειδικά στην εποχή μας. Έχει κρίση. Σίγουρα. Και μια λεωφορεία που έχει. Και δούμε αν τελικά πρέπει να περιμένουμε τις εχνοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε πλέον σαν κοινωνία, αφού οτιδήποτε να γίνει πρέπει να περιμένουμε να έρθουν τα λεφτά που γίνουν. Δεν ξέρω τα προστήματα, τα λεφτά που πιένεται για τα τραπεζάκια που πάσει. Είπετε ότι μας προτείνετε μας να διαφημίσουμε την πεζογέφυρα της πλατείας Ελευθερίας. Το μισό εκατομμύριο από ζημίωση, δηλαδή. Δυσκολεύουμε να καταλάβω λίγο την λογική της πεζογέφυρας. Πρέπει να είστε ικανοποιημένοι, θεωρείτε, που υπάρχει την πεζογέφυρα. Να σας υπενθυμίσω. Επενδύσαμε στην πεζογέφυρα για να μπορεί ο κόσμος να σταθμεύει εκτός και να διασκεδάσει εντός. Και που κάτω τη σύμβουλη τρύπα που... Δεν ξέρω πότε να κλείσει. Εντάξει, παιδί μας λέτε να βγάλετε πόντες προσφορές και για την προσφορά για να συνεχίσει το έργο. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για τον χώρο, όπως για παράδειγμα αν θα χρησιμοποιηθούν και τα τεράστια θεμέλια που χτιστήκαν για μέ, που φαίνεται το μόνο πράγμα που γίνηκε ως τώρα για μέ, εκτός που το να φύγουν τα δέντρα. Α, ναι. Ναι, και ήθελα να ρωτήσω με εκείνα τα δέντρα που είναι στην πλατεία για μέ και κάνουν εκείνο τον πολύ όμορφο χώρο για τους μετανάστες και για τον υπόλοιπο κόσμο, τι θα κάνετε αφού τα ευκάλετε. Είναι ακόμα μια ερώτηση που να μπορούσα να ρωτήσω. Για τις ζώνες, ούτε το συζητώ, είναι πολύ γονικές ζώνες.
χρόνια στην υπαρχή μετακίνηση πληθυσμού. Ναι, για το αν σας προσκαλέσαμε σήμερα εδώ, σήμερα ο χαρακτήρας της συνάντησης είναι ο Δήμος να σας πει τι έκαμε 92 χρόνια. Μπορούμε οποτεδήποτε θέλετε να κάνουμε συνάντηση για να μας πείτε εσείς τι θέλετε. Αλλά σήμερα... Σήμερα είναι ακριβώς, είμαστε εδώ για να σας πούμε τι έκαναμε και όπως είπα και στην αρχή. Γιατί δεν το έγραψετε. Τούτο θα ήταν καλό να... Ο Δήμος Λευκωσίας διοργανώνει και φέτος δημοτικές συνελεύσεις σε όλες τις περιοχές της Λευκωσίας, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για τα θέματα που απασχολούν τη γειτονιά και την πόλη τους, με τη συμμετοχή τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ανάπτυξης της πρωτεύουσας. Δίνεται από όλους τους φορείς του κράτους για να γνωρίζετε τι κάνουμε και πώς επενδύουμε στο τέλος της ημέρας τα δικά σας λεφτά. Είναι απολογισμός. Δηλαδή, να μας ρωτάτε πριν κάνετε κάτι. Δύσκολο να σας ρωτούμε για το κάθε τι. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί το στρατηγικό σχέδιο. Ναι, η περισσογέφυρα, όχι η περισσογέφυρα, φυσικά θέλω να την διαφημίσετε όχι ως το έργο η περισσογέφυρα, είναι την χρήση της περισσογέφυρας για να μείνουν έξω. Την αποδόμηση ναι. Του υπάρχοντας πλατείας. Σωστό. Έτσι ώστε τώρα το να ερχόμαστε να δούμε ότι έρχεται η γέφυρα να επιλύσει στο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό λέμε, εκτός το όνομα σας απολογούμε, Αντρέ. Όχι, η πλατεία ήταν έργο που αποφασίσαμε να αναπλάσουμε. Άρα για να χτίσεις κάτι, χαλάς το προηγούμενο. Το τι ζήτησα δεν ήταν να ξεκαθαρίσω για να μην έχω παρεξήγηση. Όπως τώρα θέλω τον Δήμαρχος να παραδεχτεί ότι όταν επέτρεψε για να ζωντανεύσει η Μονασαγόρο και η Λίδρας με εύκολους τρόπους να ανοίξουν πολλές καφετέρειες, χωρίς να το θέλετε, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Τώρα που είναι, όπως είπε και η κυρία Κρόνης, είναι τόσο πολλές καφετέρειες. Που αντί να ανοίξει, ας πούμε, ένα ζεπαπούτσο, ένα για ρούχα, ένα καφετέρια, ένα καθαριστήριο, να ανοίξει ένα καφετέρια, ένα καφετέρια, ένα καφετέρια, ένα καφετέρια και έχει πολλούς προβλήματα. Είμαι αρχιδέκτονας πολεοδόμος και η ερώτησή μου εκτός που κάτοικος θα είναι λίγο, θα έχει να κάνει λίγο και με το σχεδιασμό. Νιώθω ότι πληρώνουμε για τα τοπικά σχέδια, αναλώνουμε χρόνο και οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι και οι επισκέπτες που έρχονται. Αλλά στο Δήμο μας νομίζω ότι κάνουμε, αντιλαμβάνουμε το ως ένα είδος μπαλώματος. Δηλαδή, εμείς δημιουργήσαμε τα προβλήματα και θα μιλήσω για τα προβλήματα που ήδη αναφερθήκαν, δεν θα πω κάτι άλλο. Το πρόβλημα του χώρου στάθμευσης, το πρόβλημα του δημόσιου χώρου δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε λόγω του ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία προέτρεψε των προβλέψεων του Δήμου. Και όταν λέμε ιδιωτική πρωτοβουλία, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί ο καθένας να πάει αυθαίρετα να κάνει ό,τι θέλει, αλλά το οτιδήποτε έγινε στην Παγιά Πόλη πήρε την έγκριση του Δήμου. Οπότε φαντάζομαι ότι όταν ο Δήμος έκρινε τις 70 καφετέριες, τα εστιατόρια, τα μπάρτσο, τούτα όλα, δεν διερωτήθηκε ότι θα έχουμε το πρόβλημα να βάλουμε τα λεωφορεάκια, να αφήσουμε χώρους για τους κατοίκους. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι κάτι και δεν θα υπάρχει. Όταν η ώρα είναι μια, προσπαθείς μετά από τη δουλειά σου να πάει σπίτι σου, και κάνεις τουλάχιστον μισή ώρα να κατεβείς στην Παλιά Πόλη. Δεν βρίσκεις χώρο στάθμευσης και αναγκαστικά παρκάρεις εκτός και πρέπει να κουβαλήσεις και το σούπερ μάρκετ έναν τέταρτο περπάτημα. Νομίζω ότι είναι προβλήματα τα οποία όταν λυθούν ύστερα από 2 χρόνια δεν θα υπάρχει και κάποιος λόγος να λυθεί. Όπως επίσης τώρα η Παλιά Πόλη είναι μόδα.
μπορεί σε δύο χρόνια που εσεί σαν Δήμος να τα πανίσετε όλα τα λεφτά και να υπάρχουν και τα σχέδια και τα λεωφορεία και η χωριστάθμευση και η απαγόρευση των οποιοδήποτε αυτοκινήτων εκτός που τους κατοίκους να μπαίνουν μέσα που θα βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Η νοοτροπία του Κυπραίου μπορεί να μετακινήσει την μόδα της παγιάς πόλης σε έναν άλλο χώρο. Μπορεί να είναι το Παλαιό Βασιλείο, μπορεί να είναι το Καϊμακλή, μπορεί να είναι Σταυρού, μπορεί να είναι Λακατάμια, δεν ξέρω πώς να σκεφτεί να το κάνω. Τώρα είναι η μόδα της παγιάς πόλης. Εσείς όμως, και ο Δήμος, νιώθω ότι προωθεί την παγιά πόλη να γίνει μια μόδα. Και δεν προλαμβάνει τούτες τις μόδες που αναπτύσσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Όπως και με τους χώρους στάθμευσης. Φυσικά και εγώ αν είχα κατάστημα στη Φανερωμένη, θα έφυγα 100 μπαγκάκια. Αλλά ο Δήμος δεν θα έπρεπε πριν εγώ να πιάσω την άδεια και να βγάλω τα μπαγκάκια και τα τραπεζάκια μου έξω και να γίνω πλούσια σε 2 χρόνια. Ξέρω ότι ο Δήμος μπορεί, αν θέλει, να έχει τη δύναμη να απαγορεύσει. Δηλαδή, απαγορεύεται σε συγκεκριμένους χώρους, όπως δηλαδή τους λες σε τούτες τις πλατείες και σε τούτους τους χώρους μπορείς να τα βγάλεις για ένα μέτρο, με κάποια μέσα πριν να έρθει η ιδιωτική πρωτοβουλία να σου το ζητήσει, ναι, στην πλατεία της Φανερωμένης δικαιούστε ή σε οποιαδήποτε πλατεία, γιατί δεν το λέω μόνο για τη Φανερωμένη. Σε οποιαδήποτε πλατεία, 3 τραπεζάκια. Να ξέρει ο επενδυτής πριν να επενδύσει ότι η επένδυση που θα είναι η ελάχιστη και θα μπορεί να έχει τούτο το κέρδος. Και να το ξανασκεφτεί αυτή η επένδυση. Να προστατεύσετε λίγο και τους επενδυτές, αυτού που θέλετε μέσα στην πόλη και θεωρείτε ότι του είναι η ανάπτυξη, αλλά και την ίδια την πόλη. Το αναφέρω είναι ότι σαν κάτοικος, βεβαίως πλέον δεν είμαι, είναι για 18 χρόνια, αλλά για 18 χρόνια δεν πήρα ουδέποτε μία ενημέρωση, καμία πρόσκληση δεν μου στάλλει για τις συζητήσεις που γίνονται με τους κατοίκους κλπ. Πάντα τα μαθαίναμε εκ των υστέρων, οι φόροι πάντα έρχονται ταχυδρομικώς, ουδέποτε δεν έχω πάρει ειδοποίηση, δεν χρειάζεται να απαντήσετε για αυτό το θέμα, απλά το αναφέρω έτσι, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει στο τέλος. Υπάρχει καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα των κατοίκων. Πρώτον, βάζω το δικαίωμα του ύπνου. Οφείλω να σας πω προσωπικά, έχω ήδη προβλήματα υγείας λόγω του ότι έχει χρόνια πάρα πολύ να κοιμηθώ. Τέλος της πλατείας ελευθερίας, νομίζω επίσης σε κάποια φάση θα πρέπει να συζητηθεί, γιατί νομίζω η όλη υπόθεση και της διαχείρισης είναι άλλο σκάνδαλο. Εξεκίνησε με 500.000 λίρες ο διαγωνισμός. Ήταν από την ημέρα που εγκρίθηκε το πρώτο βραβείο, τα φανερώσει σε όλους εξεράν τα πράγματα από προϋπολογισμό, ότι ήταν εκτός του προϋπολογισμού το σχέδιο που γραβεύτηκε. Και στη συνέχεια δεν ξέρω σήμερα πώς εξελίχθηκε 23 εκατομμύρια.